χαρακτήρα. Στα ενδότερα, ακόμα και στην ίδια την Καπαδοκία, ο ελληνικός κόσμος, μολονότι στην πλειοψηφία του είναι τουρκόφωνος, έχει καταστήσει τις κοινότητές του ανεξάρτητες σχεδόν δημοκρατίες. Σας δείχνω ένα χάρτη, δυστυχώς δεν έχω, η Σμύρνη είναι κάπου απέναντι από τη Χίο, αν διακρίνεται. Το Αιδίνη λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω το Αϊβαλί, οι Κηδονίες. Υπάρχει και ένας χάρτης, αυτή είναι η Μικρασία δηλαδή, και ένας χάρτης του Πόντου, όπου διακρίνονται οι μεγάλες πόλεις, η Τραπεζούντα, η Σαμψούντα, Αμισσός, Κοντίωρα κλπ. Η Σμύρνη ήταν, όπως ξέρετε όλοι, η πρωτεύουσα της Ιωνίας και η πόλη με τη μεγαλύτερη ακτινοβολία. Έχω κάποιες διαφάνειες να δούμε για αυτή. Δεν ξέρω πόσο φαίνονται. Ένα πανόραμα της πόλης από 1890 από τη θάλασσα. Μια άποψη της Σμύρνης στο εσωτερικό. Η περίφημη προκυμαία της Σμύρνης, το ΚΕ, όπου εκεί υπήρχε όλη η εμπορική κίνηση, από τη γαλλική λέξη ΚΕ. Το θέατρο της Σμύρνης, μια πόλη με πολύ μεγάλη πνευματική ακτινοβολία. Ο σιδηροδρομικός σταθμός που την ένωνε με το Αιδίνη στα νότια. Το διοικητήριο, ένα εξαιρετικό κτίριο, κλασικού ρυθμού. Η εμπορική κίνηση στα παζάρια, η πλατεία των παζαριών και η είσοδός τους. Μας θυμίζει κάτι από το μοναστηράκι, μόνο που ήταν πολύ διαφορετικό ως προς την εμπορική δυναμική. Το Sporting Club, η αστική τάξη της Σμύρνης, που δεν ήταν μόνο ελληνική βέβαια, διασκέδαζε το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής, η περίφημη εκκλησία στη Γρεκική Συνοικία, το Γρεκικό Νοσοκομείο, η περίφημη συνοικία του Μπουρνόβα, έχει γίνει και τραγούδι μεταγενέστερα, η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά ιδρύματα του μικρασιατικού ελληνισμού, και ακολουθεί το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Ιδρύθηκε το 17ο αιώνα και είχε συνεχή παρουσία μέχρι την καταστροφή. Ο μικρασιατικός ελληνισμός στάθηκε το γόνιμο έδαφος της ιδεολογίας της μεγάλης ιδέας. Με την αίσθηση της υπεροχής στις παραγωγικές και πνευματικές του δραστηριότητες, ο μικρασιατικός ελληνισμός ήθελε να ξεχάσει ότι ήταν μια μειοψηφία μέσα στο συντριπτικό όγκο του τουρκικού πληθυσμού και γοητευόταν από την ιδέα της ελληνικής αυτοκρατορίας. Η Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 θα αποτελέσει την πρώτη έκφραση του τουρκικού εθνικισμού. Παρά την παραχώρηση συντάγματος και τη διακήρυξη της ισότητας όλων των εθνοτήτων που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η νεοτουρκική κίνηση στρέφεται εναντίον του Σουλτάνου που έχει καταδικάσει τη χώρα σε καθυστέρηση και εξάρτηση, αλλά και εναντίον των ξένων εθνοτήτων και πιο συγκεκριμένα εναντίον των Αρμενίων και Ελλήνων. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι θα επιτείνουν την εχθρότητα. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η συνακόλουθη ήττα των κεντρικών αυτοκρατοριών, στο πλευρό των οποίων τάχθηκε η Οθωμανική Τουρκία, καθώς και η εδαφική της συρρήκνωση ενίσχυσαν τον τουρκικό εθνικισμό. Από το 1914, με το που ξεκίνησε δηλαδή ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, άρχισαν οι διώξεις των μειονοτήτων και κυρίως των Ελλήνων και Αρμενίων που είχαν συγκεντρώσει στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας της χώρας. Βαρύτατοι φόροι, επιτάξεις και μαζικές εκτοπίσεις είναι τα μέτρα που πάρθηκαν, ενώ δεν έλειψαν οι λιλασίες, οι ατιμώσεις και οι δολοφονίες. Πάνω από 1 εκατομμύριο Αρμένοι σφαγιάστηκαν το 1915. Οι Έλληνες άνω των 45 ετών υποχρεώθηκαν να επανδρώσουν τα περιόλυμα τάγματα εργασίας, τα αμελέτα μπουρού, και στέλνονταν υπό αυστηρή επιτήρηση να εργαστούν αναγκαστικά και υπό δραματικές συνθήκες σε δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λατομεία και ιδιωτικά αγροκτήματα. Επρόκειτο για αιχμαλωσία, δίσκος στην εγγύηση της ζωής. Ολόκληροι πληθυσμοί χωριών και κομοπόλεων αρπάζονται και οδηγούνται σε ατελεύτηδες πορείες στα ενδότερα της Ανατολής, όπου οι περισσότεροι πεθαίνουν από τις κακουχίες. Στα εγκαταλελειμμένα χωριά, οι τουρκικές αρχές εγκαθιστούν μουσουλμάνους μετανάστες από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Ελλάδα.
Με βάση τα στοιχεία που δίνει η Πατριαρχική Επιτροπή, οι ιδιοκτήτες Έλληνες ανέρχονται περίπου σε 500.000. Η σύγκρουση των συμφερόντων ανάμεσα στις δυνάμεις της Αντάντ, Αγγλία και Γαλλία οι κυριότερες, για το μοίρασμα της Αιγής Ανατολής με τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου από τη μια μεριά και η γέννηση και ανάπτυξη του εθνικού τουρκικού κινήματος από την άλλη, θα διαψεύσουν αργά ή γρήγορα τις εθνικές προσδοκίες του ελληνισμού. Ο Λευθέριος Βενιζέλος, δύο μήνες μετά την υπογραφή της αναποχής του το 1918, υπέβαλε υπόμνημα στο Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο με τις Εθνικές Διεκδικήσεις που αφορούσαν στη Βόρεια Ήπειρο, τη Δυτική και Ανατολική Θράκη, τη Σμύρνη και τα Δωδεκάνησα. Η ταπεινωτική αναποχή που υπογράφηκε στο λιμάνι του Μούδρου στην Λίμνο και η ταυτόχρονη εισβολή τόσων ξένων επιτάχυναν την εθνική αφύπνιση των Τούρκων. Εκφραστής της ιδεολογίας του τουρκικού εθνικισμού και αδιαφιλολόγητος ηγέτης, αναδείχθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, διακεκριμένος αξιωματικός του τουρκικού στρατού που θα αντιταχθεί στις προθέσεις των νικητών συμμάχων. Την άνοιξη του 1919 η Αντάντ αναθέτει στην Ελλάδα να καταλάβει τη Σμύρνη και την περιοχή της για την τήρηση της τάξεως, χωρίς αμφιβολία ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των ελληνικών διεκδικήσεων. Έτσι, τμήμα του ελληνικού στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη στις 2-15 Μαΐου του 1919. Εδώ βλέπουμε το άγημα που παρελάβει στην προκυμαία. Και έχω και μια φωτογραφία από Έλληνες στρατιωτικούς στα ερείπια των αρχαίων Σάρδεων, λίγο πιο έξω από τη Σμύρνη. Η ελληνική αρμοστία της Σμύρνης, με επικεφαλής τον Αριστίδη Στελιάδη, θα υπομειστεί την ευθύνη να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την ισονομία και ισοπολιτεία όλων όσων βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία της. Για την Ελλάδα και την Τουρκία όμως αυτή η επιχείρηση δεν μπορούσε να έχει αστυνομικό χαρακτήρα. Οι χώρες είχαν πολλά να χωρίσουν στην περιοχή, όπου τα σημαντικά ποσοστά του ελληνικού στοιχείου καθιστούσαν πιθανή τη μελλοντική προσάρτηση στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η περιορισμένη στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας Τουρκία θα αντιμετώπιζε όλο το φάσμα των προβλημάτων που προκαλεί η αποκοπή από τους δρόμους της θάλασσας. Στις δύσκολες εκείνες στιγμές για τους συμμάχους, με συμμαχική έγκριση, ο ελληνικός στρατός θα καταλάβει την Ανατολική Θράκη, τη βλέπετε με μπλε χρώμα. Γύρω από τη Σμύρνη, το μπλε χρώμα είναι το κομμάτι που μας δόθηκε με την συνθήκη των Σευρών. Η διακεκομένη γραμμή κόκκινη στα δεξιά είναι αυτό που ζητούσε ο Λευθέριος Βενιζέλος, δεν ικανοποιήθηκε. Ο ελληνικός στρατός λοιπόν θα καταλάβει την Ανατολική Θράκη, την Πάνω Ορμό, φαίνεται πάνω, τη Φιλαδέλφια, την Προύσα και θα καλύψει τα νότα των Βρετανών που κατήχαν τα στενά. Όταν υπογράφηκε λοιπόν η συνθήκη των Σευρών, τον Αύγουστο του 1920, ο ελληνικός στρατός είχε προωθηθεί σε γραμμή πολύ πιο ανατολικά από εκείνη που όριζε η συνθήκη. Με τις μπλε γραμμές βλέπετε πως κινούνταν ο ελληνικός στρατός. Η συνθήκη αυτή δεν έγινε δεκτή από την κεμαλική επαναστατική κυβέρνηση και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Οι Ιταλοί επίσης και οι Γάλλοι θεωρούσαν τη συνθήκη επιτυχία της αγγλικής πολιτικής. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα συντελέστηκαν σοβαρές πολιτικές αλλαγές που επηρέασαν και το μέτωπο. Εκλογές, τον Νοέμβρη του 20, νίκη των αντιδενιζατικών, δημοψήφισμα και επιστροφή του βασιλιά, έκφραση της δυσαρέσκειας των συμμάχων για αυτή την τροπή, αντικατάσταση του αρχιστράτηγου και των ανώτατων στελεχών του στρατεύματος. Η συνεχής ανάπτυξη του κεμαλικού εθνικισμού ήταν το κεντρικό ζήτημα που απασχολούσε τις μεγάλες δυνάμεις και όχι τόσο η επιστροφή του Κωνσταντίνου, όπως έχει ευθεί πολλές φορές, εφόσον η πρώτη έθετε σε κίνδυνο τα συμμαχικά συμφέροντα στην άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία. Η στρατιωτική αντιμετώπιση του κεμαλικού κινήματος οδήγησε την Αγγλία από την ενδιέφερο έλεγχο των στενών να χρησιμοποιήσει τον πρόθυμο ελληνικό στρατό. Όταν όμως φάνηκε ότι η Ελλάδα μόνη της δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανεξάρτητες ανθρώπινες ευεδρίες του Κεμάλ, η Γαλλία πρώτη άρχισε να προσανατολίζεται προς την πολιτική λύση του ζητήματος. Το σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας του Κεμαλικού με το νέο Σοβιετικό καθεστώς το Μάρτιο του 1921 και η απειλή μιας μόνιμης αντιδυτικής συμμαχίας το ρύθμισε τη Γαλλία, αλλά και στελέχη της Βρετανικής κυβέρνησης, όπως ήταν ο Υπουργός Πολέμου Ουίνστον Τσόρτσιλ. Οι σύμμαχοι θα συστήσουν στην ελληνική κυβέρνηση αναστολή των επιχειρήσεων το καλοκαίρι του 1921, αλλά στη στάσή τους δεν έγινε δεκτή. Στην Πλουτάρχεια, στη μεγάλη σύσκεψη υπό την Προεδρία του Βασιλιά, θα αποφασιστεί προέλαση. Ο Βασιλιάς θα φτάσει στη Σμύρνη στις 29 Μαΐου του 1921, μια συμβολική ημερομηνία για τον ελληνισμό. Επίτηδες θα επιλέξει την ημερομηνία η πτώση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου. Η προέλαση είναι γεγονός.
ο ελληνικός στρατός θα προχωρήσει προς την Πιτάχεια. Βλέπουμε τον ελληνικό σταθμό, τον ελληνικό στρατό να βαντίζει στην Πιτάχεια, μια άποψη της πόλης, την οποία και θα καταλάβει. Καθοδόν προς το Εσχή Σεχήρ, το αρχαίο Δωρήλαιο, το μέτωπο στο Αφιόν Καραχισάρ, που και αυτό θα καταλάβει. Είναι ένας χάρτης με τις ελληνικές επιχειρήσεις και την προέλαση στην Άγκυρα. Στη γραμμή δεξιά βλέπετε το Εσχή Σεχήρ, Πιτάχεια και Αφιόν Καραχισάρ. Ο ελληνικός στρατός αποφάσισε να προχωρήσει προς την Άγκυρα, έπρεπε να διαβεί το Σαγκάριο ποταμό και αυτό το βλέπετε. Η διάβαση αυτή ήταν από τις πιο οδυνηρές. Πέρασε για λίγο το Σαγκάριο με πολύ μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Μια φωτογραφία για να δούμε ότι στην Δημοκρασιατική Εκστρατεία υπήρχε και αεροπορία. Η διάβαση της Αλμυράς Ερήμου, επίσης μια οδυνηρή περιπέτεια για τον ελληνικό στρατό, καθώς η επιμελητεία ήταν επιμελέστατη. Η δεύτερη μεραρχία διασχίζει την έρημο. Ο ελληνικός στρατός με αυτοσχέδιες γέφυρες που είχε φτιάξει το μηχανικό πάνω σε βάρκες διαβαίνει το Σαγκάριο ποταμό. Οι τσέτες ήταν οι άτακτοι που είχαν λιποτακτήσει από τον Οθωμανικό στρατό και στελεχώσανε τον Κεμαλικό Επαναστατικό στρατό. Τούρκοι εχμάλωτοι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας και το 21 όταν ήρθε ο βασιλιάς στη Σμύρνη, τελέστηκε ένα μνημόσυνο υπέρ των Πεσόντων. Εδώ είναι ένα κενοτάφιο που στήθηκε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο ελληνικός στρατός θα σταθεί στο μέτωπο αυτό, Εσχή Σεχήρ, Πιτάχεια, Αφιόν Καραχισάρ, περίπου για ένα χρόνο. Η πολύμηνη απραξία στο μέτωπο θα δώσει την ευκαιρία στο Κεμάλ να συνταχθεί, αλλά και εκμεταλλευόμενος το αναπτερωμένο ηθικό του τουρκικού στρατού, καθώς και τις ενδοσυμμαχικές αντιθέσεις, να αναπτύξει ευρύτερες διπλωματικές σχέσεις. Υπόγραψε τότε μια επίσημη συμφωνία με τη Γαλλία τον Οκτώβριο του 1921, που του παρέδιδε την Κιλικία στα νότια της Μικράς Ασίας και μαζί πολεμικό υλικό με αντάλλαγμα προνομιακή μεταχείριση Γάλλων επιχειρηματιών στην Κεμαλική Τουρκία. Τα οικονομικά προβλήματα της ελληνικής κυβέρνησης το Μάρτιο του 1922 υπό την πίεση των οικονομικών προβλημάτων θα αναγκαστεί να διχοτομήσει το χαρτονόμισμα, η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη, για να ζητήσει χειμερικών λύσεων, σχέδιο αυτονόμησης της Μικράς Ασίας, η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και η ανασφάλεια του καθεστώτος απέτρεψαν τη συζήτηση των στρατιωτικών προβλημάτων και την ανάληψη διορθωτικών πρωτοβουλειών. Σε αυτό το χάρτη που σας δείχνω φαίνεται η γενική αντεπίθεση των Τούρκων που εκδηλώθηκε. Και όταν λέμε Τούρκους, μιλάμε καθαρά για τον επαναστατικό κεμαλικό στρατό, έτσι, ο Οθωμανικός στρατός είχε διαλυθεί και ο Σουλτάνος ήταν εκμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη. Με τα κόκκινα βέλη είναι η αντεπίθεση του τουρκικού στρατού που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου 1922. Η γραμμή του μετώπου διασπάστηκε γρήγορα και άρχισε η υποχώρηση που μεταβλήθηκε σε φυγή προς δύο κύριες κατευθύνσεις, φαίνονται με τα μπλε βέλη προς την Προποντίδα, πάνω στο Βόσπορο και προς τις δυτικές ακτές. Στις 27 Αυγούστου του 1922 ο τουρκικός στρατός προελάβει στη Σμύρνη. Στις 31 Οκτώβρου άρχισε ο εμπρησμός της πόλης. Την επόμενη μέρα η Σμύρνη ως κέντρο του μικρασιατικού ελληνισμού δεν υπάρχει πια. Στις 3 Σεπτεμβρίου οι τελευταίοι Έλληνες στρατιώτες εγκατέλειψαν τον Τζεσμένο. Ο μικρασιατικός πόλεμος είχε μεγάλο κόστος σε ανθρώπινα θύματα. Ο ελληνικός στρατός είχε 23.000 περίπου νεκρούς και 50.000 τραυματίες, περισσότερους από όλους τους πολέμους μαζί από το 1897 μέχρι το 1918. Και το πιο τραγικό, υπήρχαν 18.000 εξαφανιστέντες στρατιώτες. Η επόμενη τραγωδία, οι πρόσφυγες. Στις 30 Ιανουαρίου του 1923 υπογράφηκε στη Λοζάνη ειδική σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην Ελλάδα έφτασαν πάνω από 1.200.000 πρόσφυγες. Οι ιστορικοί κάνουν λόγο για προσφυγικό σοκ. Σήμερα, χρόνια μετά την τραγωδία, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι πρόσφυγες, παρά τη δυσμενή υποδοχή που τους επιφύλαξαν οι Έλληνες, άλλαξαν την οικονομική, πολιτική και πνευματική ζωή του τόπου. Τελευταία διαφάνεια που σας δείχνω είναι από το Θησίο στην Αθήνα, τις σκηνές για την εγκατάσταση των προσφύγων, γνώριμες εικόνες,
Και σήμερα κάτι παρόμοιο βλέπουμε, αν όχι στο Λυσίο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Φτάσαμε στους πρόσφυγες και σε αυτό το σημείο έρχεται ο κύριος Μπαλτάς για να μας μιλήσει για τους πρόσφυγες στην περιοχή μας. Σημαντικών τμήματων του προσφυγικού κόσμου μετά την μικρασιατική καταστροφή του 1922 λόγω των μοναστηριακών κυρίως εκτάσεων που ήταν διαθέσιμες στην βορειοδυτική επικράτεια του νομού. Στην περιοχή φθάνουν αρχικά το 1925 περίπου 880 οικογένειες προσφύγων οι οποίες εγκαθίστανται σε διάφορες τοποθεσίες της Ηλίας και της Αχαΐας. Η Κάτω Παναγιά, η Γαστούνη, η Γλύφα και η Νέα Μανολάδα είναι γνωστές στο ευρύτερο κοινό ως τόποι εγκατάστασης πληθυσμών από τη Μικρά Ασία, όχι όμως και τα Λεχενά, όπου ο τοπικός προσφυγικός συνοικισμός ταυτίζεται συνήθως με αυτόν της Κυλλήνης. Οι προαναφερόμενοι οικισμοί, ως πιο συμπαγείς και πολυπληθέστεροι, μπόρεσαν λίγο έως πολύ να οργανώσουν την συλλογική προσφυγική τους μνήμη και να αντισταθούν στη λύθη, όντας νησίδες ενός ξέχωρου πολιτισμού, ο οποίος μπολιάστηκε μεν, αλλά τροφοδότησε κιόλας με νέα πολιτισμικά στοιχεία την κοινωνία της Ηλίας. Έφτασε λοιπόν απόψε το πλήρωμα του χρόνου για να παραδώσουμε στην κοινωνία των Λεχενών τα σπαράγματα ενός κεφαλαίου που γράφτηκε από τις προσφυγικές οικογένειες της πόλης, που σαν του λαγού τα παιδιά σκόρπισαν και προσπάθησαν να βρουν απάγιο σε αυτή τη γωνιά της Ηλίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της δεκαετίας του 1920 έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας και αυτό για τους εξής λόγους. Πρώτον, υπήρξαν διαθέσιμες τεράστιες εκτάσεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Δεύτερον, οι προσφυγικοί πληθυσμοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εθνολογική σύσταση των παραπάνω περιοχών. Και τρίτον, μέσα από την απόκτηση κλήρου και περιουσίας, οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να ξαναγίνουν νοικοκυρέοι και έτσι να μην στραφούν εναντίον του καθεστώτος. Το Φεβρουάριο του 1923 η ελληνική κυβέρνηση απευθύνθηκε στην κοινωνία των εθνών για τη σύναψη δανείου και την παροχή τεχνικής βοήθειας προκειμένου να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα και το Σεπτέμβριο του 1923 ιδρύθηκε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Η έδρα της Επιτροπής ήταν στην Αθήνα και την αποτελούσαν 4 μέλη. 2 που επιλέγονταν από την Ελλάδα, ένα μέλος που διοριζόταν από την Κοινωνία των Εθνών και ένας πρόεδρος που έπρεπε να είναι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρώτος πρόεδρος της ΕΑ υπήρξε ο Χένρι Μόργκεντάου. Η περιοχή της Πελοποννήσου, όπου δημιουργήθηκαν 20 αγροτικοί συνοικισμοί, βρισκόταν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Επικισμού Παλαιάς Ελλάδος. Ο δε νομός μας βρισκόταν υπό τη δικαιοδοσία του Γραφείου Επικισμού Αχαιοήλιδος με έδρα τη Γαστούνη. Με βάση το νομοθετικό διάταγμα της 13ης Ιουλίου του 1923 περί αγροτικής αποκαταστάσεως προσφύγων, πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Λεχενών οι παρακάτω επιτάξεις κτημάτων. Στις 7 Οκτωβρίου του 1924 πραγματοποιήθηκε η επίταξη του κτήματος του Αγίου Γεωργίου Μπάστα που ανήκε στη Μονή Αγίας Λαύρας και είχε έκταση 3.277 στρέμματα,
Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι το κτήμα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επιτάχθηκε για τους πρόσφυγες της Κάτω Παναγιάς. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της εποχής, μπορούσε να καλλιεργηθεί το μισό. Στη φωτογραφία βλέπετε το αυθεντικό έγγραφο της επίταξης του κτήματος. Την 1η Μαρτίου του 1926 επιτάχθηκαν 150 στρέμματα από το μετόχι του Αγίου Αθανασίου της Μονής Βλαχερνών. Το πρωτόκολλο της κατάληψης της έκτασης όριζε ρητά τη διάλυση του ενοικιαστηρίου από ντόπιο ενοικιαστή, ο οποίος καλλιεργούσε 30 στρέμματα της έκτασης. Η απόφαση προέβλεπε την έξωση του ενοικιαστή μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας. Τελικά, χρειάστηκε η πραγματοποίηση και νέας επίταξης της έκτασης των 150 στρεμμάτων στις 14 Σεπτεμβρίου του 1928, προκειμένου να γίνει νέος καθορισμός των συνόρων, γιατί η πραγματική έκταση είχε μειωθεί στα 80 στρέμματα κατόπιν κατάχρωσης των χανταριών από τον εκμισθωτή. Και τρίτον, στις 23 Οκτωβρίου του 1929 καταλήφθηκε τμήμα του κτήματος των αδελφών Βελή στη Ρετούνη στη θέση Ντολμάς. Βλέπετε το αντίστοιχο πρωτόκολλο επίταξης. Από το κτήμα Άγιος Γεώργιος Μπάστα διανεμήθηκαν 1.600 στρέμματα, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στη Μονή. Η συνολική διαθέσιμη έκταση των κτημάτων της Μονής Αγίας Λάβρας και της Μονής Βλαχερνών ανήλθε στα 1.749 περίπου στρέμματα, ενώ το κτήμα στη Ρετούνη σε εκείνη τη φάση δεν διανεμήθηκε. Από αυτά διανεμήθηκαν 410 στρέμματα περίπου για συνεταιρικές εκτάσεις και 1.338 για γεωργικούς κλήρους. Οι δε κλήροι χωρίστηκαν σε 4 περιοχές, Α, Β, Γ και Δ. Ο αριθμός των στρεμμάτων που δόθηκαν σε κάθε κληρούχο ποικίλε όπως φαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση και κοιμάνθηκε από 51 περίπου στρέμματα έως 61. Για τη δημιουργία του συνοικισμού ανάμεσα στα Λεχενά και στη Μερσίνη διαχωρίστηκαν 18 στρέμματα και 790 τετραγωνικά μέτρα. Ένα τμήμα 178 περίπου στρεμμάτων από χέρσες εκτάσεις διατέθηκε για χρήση στους πρόσφυγες κατόπιν αιτήματος της ομάδας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 40 στρέμματα δόθηκαν και στον αρμόδιο Γεωπόνο. Η παραλαβή των κλήρων από τους